Πάμε σιγά σιγά στον σημερινό μας καλεσμένο. Στην τηλεφωνική γραμμή βρίσκεται ήδη ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ο κύριος Κατσότης. Να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Τσότη. Να... Και σε όλους βέβαια τους συντοπίτες μας, γιατί κατάγομαι και από την Πρέβεζα. Ναι, σίγουρα και είναι γνωστό αυτό κύριε Κατσότη. Αρχικά να σας ευχαριστήσω για αυτήν την αποδοχή της πρόσκλησης και να ξεκινήσουμε. Νομίζω θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο δικό σας σε σχέση και με τα τεκτενόμενα που διαδραματίζονται στην Ελληνική Βουλή, και πιο συγκεκριμένα χθες στην Εθνική Αντιπροσωπεία κορυφώθηκε και μια συζήτηση η οποία θα ακολουθήσει κιόλας και τις επόμενες μέρες σχετικά με την συνταγματική αναθεώρηση. Υπήρχαν κάποιες απόψεις που κυριάρχησαν και στα μέσα και από πολιτικούς αναλυτές και από δημοσιογράφους ότι ο δημόσιος διάλογος και η αντιπαράθεση ή όποια αντιπαράθεση δεν γίνεται στη βάση επιχειρημάτων και έχει πέσει αρκετά και το επίπεδο του πολιτικού λόγου. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έχει πάγιες θέσεις και αυτό νομίζω το αναγνωρίζουν όλοι. Αλλά θα ήθελα ένα σχόλιο σας σε σχέση με όλη αυτή την κατάσταση που παρακολουθούμε. Κύριε Σούση, νομίζω ότι οι καυγάδες αυτές που βλέπει ο κόσμος μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ δεν έχουν καμία ουσία, είναι ψεύτικοι και βέβαια συμφωνούν ότι αυτό το Σύνταγμα ως εργαλείο της τάξης που είναι στην εξουσία της αυτής τάξης μια ζωή ήταν ένα Σύνταγμα το οποίο ικανοποιούσε ανάγκες του, ένα Σύνταγμα, ένα, να το πω έτσι, χαρτάς που λένε τέλος πάντων, ο οποίος υπηρετεί τις ανάγκες αυτής της τάξης που είναι στην εξουσία, με διεύρυνση των ελευθεριών, κίνηση του κεφαλαίου, με το διευθυντικό δικαίωμα που βλέπουμε ότι αυτό συνέχεια μεγαλώνει. Τι σημαίνει αυτό? Ο εργοδότης να κάνει ό,τι θέλει. Λοιπόν, ο διευθυντής να κάνει ό,τι θέλει, το μέσο παραγωγής. Αυτή είναι η ουσία των ελευθεριών και από την άλλη μεριά βέβαια να περιστέρονται οι ελευθερίες των εργαζομένων και του λαού. Βλέπουμε απεργίες να είναι παράνομες, παρόλα που το Σύνταγμα λέει ότι η απεργία είναι αυτή που προστατεύεται. Βλέπουμε ότι όποιος ζητά να πληρωθεί στον χώρο δουλειάς απολύεται, παρόλα που λέει πάλι ότι όποιος συνδικαλίζεται προστατεύεται. Και όμως η προστασία αυτή είναι υποκριτική. Μιλάει και για την εργασία, η οποία προστατεύεται, έτσι λέει το Σύνταγμα. Όμως έχουμε 1 εκατομμύριο ανέργους, ανθρώπους οι οποίοι είναι απροστάτευτοι, χωρίς να παίρνουν επίδομα ανεργίας, μόνο το 10% είναι αυτό που επιδοτείται, με ένα επίδομα ανεργίας πάρα πολύ μικρό, που δεν μπορεί ούτε να επιτρέψει την επιβίωση του ίδιου του ανέργου. Βλέπουμε λοιπόν μια σειρά άλλα δικαιώματα που υποτίθεται τα κοινωνικά και ατομικά δικαιώματα υπάρχουν μέσα στο Σύνταγμα, αλλά αυτά είναι ένα άδειο πουκάμισο, γιατί όπως είναι γνωστό, ούτε για την νεανικότητα, ούτε για τη μητρότητα, ούτε για το παιδί δεν παίρνει μέτρα αυτό το σύστημα, γιατί δεν θέλει να δώσει ούτε ένα ευρώ για να λείψει από αυτά που θέλουν να εμφυλακώσει το μεγάλο κεφάλαιο, ήθελαν για να κάνουν επενδύσεις ή τέλος πάντων για να κάνουν την επέκταση των δραστηριοτήτων του σε άλλες χώρες. Αυτό είναι το Σύνταγμα. Εμείς ξέρετε πολύ καλά ότι ΚΚΕ δεν το έχουμε ψηφίσει ούτε το προηγούμενο. Βεβαίως πιέζουμε, έχουμε κάνει προτάσεις συγκεκριμένες σαν ΚΚΕ να ενσωματωθούν. Προτάσεις τέτοιες που διευρύνουν τα δικαιώματα των εργαζομένων και του λαού. Ωστόσο όμως αυτές οι προτάσεις δεν είναι αποδεκτές, γιατί είναι σε αντίθεση με την ελευθερία κίνησης του κεφαλαίου, με τις 4 ελευθερίες του κεφαλαίου, είναι σε αντίθεση με την διεύρυνση της ανταγωνιστικότητας της μεγάλης κερδοφορίας που απαιτείται σήμερα να έχει το κεφάλαιο. Σαφής. Παράλληλα, για να το κλείσουμε το συγκεκριμένο ζήτημα, θα ήθελα ένα σχόλιο σε σχέση και με τα δύο θέματα νομίζω που έχουν κυριαρχήσει αυτές τις μέρες στον διάλογο. Το ένα έχει να κάνει και με την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας σε αυτήν την αντιπαράθεση που εσείς την χαρακτηρίσατε προηγουμένως και νομίζω, ξαναλέω, είστε σαφείς. Υπάρχει ένα ερώτημα, κύριε Κατσότη. Είναι τόσες πολλές οι διαφορές μεταξύ των κομμάτων τα οποία συγκρούνται τις τελευταίες ώρες στην Ελληνική Βουλή σε σχέση... Ας πάρουμε την αφορμή το ζήτημα του Προέδρου και της εκλογής του στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Αλλά νομίζω το ερώτημα είναι και πιο γενικό. Διότι
Οι πολίτες που μας παρακολουθούν και σας βλέπουν και στο κοινοβούλιο τις συζητήσεις τείνουν στο συμπέρασμα ότι ενδεχομένως να είναι και επιδερμικές οι κόντρες αυτές. Κοιτάξτε, είπαμε, οι κόντρες είναι κάλπικες, οι καυγάδες είναι κάλπικοι, δεν έχουν καμία, καμία ουσία, να το πω έτσι, διαφορετικότητας. Και οι δύο στηρίζουν αυτό το σύστημα, την κυριαρχία του κεφαλαίου και τις ανάγκες τους, και οι δύο από την πλευρά τους με όλες τις προτάσεις θέλουν να εξυγχρονίσουν αυτό, αν θέλετε, το Σύνταγμα, τους απαράβατους νόμους της ίδιας αυτής τάξης, οι οποίοι βέβαια θα τους δώσουν τη δυνατότητα να αυξήσουν να θωρακίσουν την κυριαρχία τους και να αυξήσουν την κυριοφορία τους. Τώρα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ένας θεσμός, τέλος πάντων, σε αυτή την αστική δημοκρατία είναι, αν θέλετε, αυτός που σήμερα προσπαθεί να κρατήσει το σύστημα, να το αναδείξει ακόμα περισσότερο, να στηρίξει τα συμφέροντα της αστικής τάξης. Εμείς ξέρετε πολύ καλά ποια είναι η θέση μας, να το πω έτσι, για το θέμα του κοινωνικο-οικονομικού συστήματος. Πιστεύουμε ότι αυτή η τάξη που είναι στην εξουσία και την υπερασπίζουν όλα τα υπόλοιπα κόμματα, δεν έχει να δώσει τίποτε άλλο παραπόνο, πολέμους, αίμα, αλλαγή συνόρων, ανεργία και φτώχεια. Γι' αυτό εμείς πιστεύουμε ότι αυτό το σύστημα πρέπει να αλλάξει. Ο λαός πρέπει να κάνει δική του υπόθεση την αλλαγή του σχετισμού δύναμης, πρέπει να κάνει δική του υπόθεση το δικαίωμα, αν θέλετε, να αμφισβητήσει συνολικά αυτή την τάξη που βλέπετε ότι η βαρβαρότητα κυριαρχεί. Και χρειάζεται να συσπηρωθεί γύρω από το ΚΚΕ σε αυτόν τον δρόμο που εμείς λέμε ότι αυτή η τάξη, η εργατική τάξη, η οποία δημιουργεί όλο τον πλούτο που σήμερα υπάρχει, είναι αμύθιτος, κύριε Τούτα. Είναι αμύθιτος. Και όμως είναι στα χέρια ενός 10% του πληθυσμού. Το 90% είναι στην αβεβαιότητα, στην ανασφάλεια, στην φτώχεια και στην εξαθλίωση. Αυτό λοιπόν το 90% θα πρέπει να πάρει την εξουσία. Αυτό θα πρέπει να κοινωνικοποιήσει τα μέσα παραγωγής και να μπορεί πράγματι εδώ να είναι ένας απότατος νόμος η ικανοποίηση των αναγκών του λαού και όχι τα κέρδη των λίγων. Γιατί αυτό υπερασπίζουν σήμερα όλοι οι άλλοι. Κέρδη και ευημερία είναι έννοιες αντίθετες. Μάλιστα. Όσο αυξάνουν τα κέρδη, τόσο ο λαός υποφέρει. Μάλιστα, σαφής. Να πάμε λίγο και στο κρίσιμο ζήτημα των εργασιακών δικαιωμάτων και θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο σε σχέση και με τη συζήτηση που προηγήθηκε και την προηγούμενη εβδομάδα αλλά και το προηγούμενο χρονικό διάστημα σε σχέση και με το αφήγημα της κυβέρνησης περί επαναφοράς και αύξησης του κατώτατου μισθού. Εσείς έχετε επεξεργασμένες θέσεις σε σχέση με τα εργασιακά ζητήματα. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο σε σχέση με την συζήτηση όπως μπήκε από πλευράς κυβέρνησης και αν βλέπετε ως ΚΚΕ μια κίνηση το επόμενο χρονικό διάστημα που θα είναι προς όφελος των εργαζομένων σε νομοθετικό επίπεδο ή ξαναμένουμε, όπως είναι και ο τίτλος της δικής μας εκπομπής, στο ίδιο έργο θεατές για άλλη μια φορά. Κύριε Τσούτσα, έχουμε ζήσει εδώ και αρκετά χρόνια μια πολύ μεγάλη επίθεση, έναν πόλεμο, να το πω έτσι, όλων των κυβερνήσεων που πέρασαν μέχρι τώρα και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στους εργαζόμενους και τα δικαιώματά τους. Είναι γνωστό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ 4 χρόνια τώρα συντήρησε, διατήρησε αυτή την πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου όπου μείωνε τους μισθούς από 7,51 στα 5,86 και 5,11 αντίθετα για τους νέους και τις νέες. Είναι λοιπόν 4 χρόνια τώρα, ενώ έλεγε ότι μόλις έρθει στην εξουσία με ένα νόμο θα καταργήσει και τα μνημόνια αλλά και θα επαναφέρει το 7,51 και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Ήρθε λοιπόν πριν από λίγες μέρες με την τροπολογία της Αχτσιόγλου, όπου τι έκανε, έκανε ιδιοκτησία της το νόμο του Βρούτσι της Νέας Δημοκρατίας, που ουσιαστικά τι λέει, καταργείται η συλλογική διαπραγμάτευση. Δηλαδή οι εργαζόμενοι δεν θα μπορούν μέσα από τις οργανώσεις τους συλλογικά απέναντι στους εργοδότες, στους οργανωμένους με τους μηχανισμούς και αυτό που διαθέτουν είναι ισχυροί όπως είναι γνωστό, να πάνε και να διαπραγματευτούν τους όρους αμοιβής δουλειάς διαφορετικούς από ό,τι είναι σήμερα. Το καταργεί.
και ο ΣΥΡΙΖΑ με την προβιά της αριστεράς. Μπαίνει λοιπόν και κατάργησε αυτή τη μεγάλη συλλογική διάπραξη. Ο κατώτερος μισθός λέει θα και θα είναι καθυπόδειξη των βιομηχάνων, των εφοπλιστών, των ξενοδόχων, των εμπόρων και βέβαια με κριτήρια πια, τα κριτήρια της κερδοφορίας τους, να μην διασαλευτούν αυτά, να είναι απρόσκοπτα. Άρα λοιπόν σήμερα αποφάσισε η κυβέρνηση το 586 να γίνει 650, κατά τα άλλα βγήκαμε από τα μνημόνια και επανέρχεται η κανονικότητα όπως λέει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Όμως κύριε Σούση, την άλλη του χρόνου για παράδειγμα, εάν η οικονομία το επιβάλλει, αν κοιτάξτε το κεφάλαιο, οι οργανώσεις τους το απαιτήσουν, ο Υπουργός θα αποφασίσει μείωση του μισθού. Τι δεν αποκλείται το πάει, στα 500 ευρώ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μιλάμε για μια τέτοια πολιτική που ακολουθεί σήμερα η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία βεβαίως λέει άλλα από ότι είχε υποσχεθεί να κάνει όλα τα προηγούμενα χρόνια. Έχει απογοητεύσει, έχει απελπίσει έναν κόσμο που πίστεψε ότι ήταν η ελπίδα και είδε ότι ήταν η λεπίδα των δικαιωμάτων του, γιατί δεν είναι μόνο ο μισθός, είναι οι ελαστικές μορφές απασχόλησης. Σήμερα όλα τα νέα παιδιά δουλεύουν με 3 ώρα, 4 ώρα και δουλεύουν 12 ώρα αλλά αμείβονται για τόσο. Είναι μια τραγωδία, ένα σκλάβο πάζαρο, συνθήκες γαλέρας. Έχει πολύ μεγάλη ευθύνη η κυβέρνηση και βεβαίως ευθύνες οι αισθούσοι έχουν και οι ηγεσίες των συνδικάτων, οι οποίες σήμερα υλοποιούν σχεδιασμούς του κεφαλαίου, των βιομηχάνων, των εφοπλιστών, των ξενοδόχων, όπου κάθονται και συζητούν πώς οι εργαζόμενοι θα χάσουν για να κερδίσουν αυτοί. Γιατί και η ηγεσία, η αισθούση έχει μπει, έχει βάλει πλάτη για να περάσουν όλα αυτά τα μέτρα, όλα αυτή η βαρβαρότητα σε βάρος των εργαζομένων και στη ηγεσία, όπως ξέρετε, η πλειοψηφία τους είναι αυτές οι παρατάξεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Σε μέτωπο απέναντι στις δυνάμεις του ΠΑΜΕ πάνε και συμφωνούν και να μην κάνουν τίποτα για το δικαίωμα της απεργίας που το κατάργησε αυτή η κυβέρνηση εδώ. Γιατί, όπως είπαμε, την προβία της αριστεράς. Να μην κάνει τίποτα για τον κατώτερο μισθό. Πήγαν και υπογράψαν πέρυσι 586 η ΓΕΣΕ. Το αποδέχτηκε δηλαδή ότι θα πρέπει οι εργαζόμενοι να είναι πιο φτηνοί, να μειωθεί η τιμή της εργατηδύναμης. Και βεβαίως για τις ελαστικές μορφές απασχόλησης που τόσα χρόνια μέσα από τον κοινωνικό διάλογο βάλαν φαρδιά πλατιά την υπογραφή τους. Να καταργηθεί ο σταθερός ημερήσιος χρόνος δουλειάς που ήταν κατάκτηση σημαντική με αίμα ποτισμένη τόσα χρόνια, από το 1886 ακόμα από το Σικάγο μιλούσαν για 8 ώρες δουλειάς και όμως τι, με την υπογραφή τους το κατάργησαν με αποτέλεσμα σήμερα να είναι ο εργαζόμενος να γραμμάζει σε αυτή την συμπαραγωγή και ο εργοδότης να του λέει σήμερα 3, αύριο 13 και ούτω καθεξής. Είναι τραγωδία. Θα πρέπει ο λαός, οι εργαζόμενοι ιδιαίτερα, να γυρίσουν την πλάτη, να ισχυροποιήσουν το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο, να συμπορωθούν με το ΚΚΕ σε αυτόν τον δρόμο της ρήξης και της ανατροπής αυτής της βαρβαρότητας. Μάλιστα. Οπότε μας περιγράφεται μια κατάσταση που είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση. Να προσθέσω εγώ στο κομμάτι της κατάστασης στους εργαζόμενους και τον παράγοντα του ευρύτερου δημοσίου τομέα και τους Δήμους. Γιατί και στους Δήμους παρατηρούμε, παραδείγματος χάρη, τα 8 μήνα. Είναι αυτή η κατάσταση που έχει αντικαταστήσει την μόνιμη και σταθερή εργασία τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Τσούτσι. Ο δημόσιος τομέας έχει πιλωτικά εφαρμόζει όλες αυτές τις μορφές. Παλιότερα με τα τοπικά σύμφωνα απασχόλησης, φαντάζομαι, τα states, ναι, ακριβώς. Ναι, τώρα με τα 8 μήνα, τα 4 μήνα, τα 5 μήνα και τα λοιπά, με την κοινοφελή εργασία. Και το επιχείρημα που προβάλλει η κυβέρνηση για όλους αυτούς τους εργαζόμενους που είναι με συμβάσεις και έχουν την αγωνία αν αύριο θα έχουν δουλειά, προβάλλει λοιπόν το Σύνταγμα ότι δεν επιτρέπει εδώ την μονιμοποίηση. Εμείς λοιπόν προτείναμε, κύριε Σούτση, εδώ να αλλάξει τώρα, εδώ η Ρόδος είναι και το πείδημα, να αλλάξει το Σύνταγμα και να προχωρήσει στη μονιμοποίηση όλων αυτών των εργαζομένων που σήμερα δουλεύουν με αυτούς τους όρους
και με την αβεβαιότητα και την ανασφάλεια που έχουν αυτοί και οι οικογένειές τους. Όμως, δυστυχώς, δεν θέλουν να αντιμετωπίσουν αυτό το ζήτημα, γιατί η αξίωση του μεγάλου κεφαλαίου είναι, όπως σας είπα και πριν, οι ελαστικές μορφές απασχόλησης. Η μερική δουλειά, η μερική ζωή και όλα αυτά, όλο αυτό το πλαίσιο, το μοσαϊκό των εργασιακών σχέσεων, που για παράδειγμα στον τουρισμό έχει 16 μορφές διαφορετικές απασχόλησης. Mm-hmm. Λοιπόν, και γι' αυτό οι ξενοδόχοι χειροκροτούν και δίνουν τα εύσημα στον ΣΥΡΙΖΑ, γι' αυτό οι βιομήχανοι, οι εφοπλιστές, γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι συλλογικός εκφραστής του μεγάλου κεφαλαίου λέει μπράβο στον ΣΥΡΙΖΑ, γι' αυτό οι Αμερικάνοι που ο ΣΥΡΙΖΑ μπήκε μπροστά να στηρίξει τους σχεδιασμούς στα Βαλκάνια και στη Μέση Ανατολή λέει μπράβο στον ΣΥΡΙΖΑ που εδώ έχει μεγάλη συμβολή στην υλοποίηση των πολεμοκάπηλων σχεδιασμών. Μάλιστα. Να μείνω, θέλω να βάλω ένα τελευταίο ερώτημα σε σχέση και με την κατάσταση που επικρατεί στους χώρους δουλειάς, γιατί έχετε και μια συνδικαλιστική εμπειρία. Μια κατάσταση αρνητική για τους εργαζόμενους, πώς και από άποψη ψυχολογίας, από άποψη αγώνα, κύριε Κατσότη, πώς πάει, πώς δηλαδή ένας εργαζόμενος θα μπει σε μια διαδικασία διεκδίκησης, να οργανωθεί, να παλέψει, γιατί ζούμε και σε εποχές από άποψη και κυρίαρχης έτσι ιδεολογικής κατεύθυνσης, που πολλές φορές βλέπουμε εργαζόμενους που απολύονται ή τέλος πάντων δουλεύουν κάτω από τις συνθήκες που περιγράψατε και πριν κι εσείς, να προτιμούν τον ατομικό δρόμο και κακά τα ψέματα τα τελευταία χρόνια των μνημονίων και στο κομμάτι της ψυχολογίας οι εργαζόμενοι και συνολικά η κοινωνία μας έχει υποστεί πάρα πολλά. Κύριε Ζούση, είναι σωστό αυτό που λέτε. Δυστυχώς η κατάσταση στους χώρους δουλειάς είναι αυτή. Ο φόβος είναι αυτός που κυριαρχεί και βέβαια αυτή η λογική του μικρότερου κακού που μας οδηγεί στο μεγαλύτερο, δυστυχώς κυριαρχεί και στους χώρους δουλειάς αλλά και μέσα στο λαό, στα λαϊκά στρώματα, και αυτό είναι, αν θέλετε, αυτή η δύναμη συστήματος και να μπορεί να υποτάσει, να μπορεί να διατηρεί όλη αυτή την επίθεση σε βάρος των εργαζομένων και του λαού. Ο ατομισμός δεν μας πάει πουθενά. Ο ατομισμός μας οδήγησε εδώ, στο να αφαιρεθούν όλες αυτές οι κατακτήσεις που ήταν αποτέλεσμα του συλλογικού αγώνα της οργανωμένης πάλης. Γι' αυτό και λέμε ότι η ασπίδα προστασίας για τον κάθε εργαζόμενο στον χώρο δουλειάς, αλλά και του αγώνα για να μην αφαιρεθούν δικαιώματα, να μην δουλεύει σαν σκλάβος, είναι η οργάνωσή του. Είναι να δυναμώσει το συνδικάτο του, το σωματείο του, ο φορέας της λαϊκής πάλης σε άλλους φορείς. Μόνο έτσι, αν συνταχθεί το κίνημα, αν μαζικοποιηθεί και αν βάλουν μπροστά τις δικές τους ανάγκες, μπορεί πράγματι εδώ να ανατραπεί αυτή η κατάσταση σήμερα, να αλλάξει ο σχετισμός δύναμης, να παραμερίσουν αυτές τις δυνάμεις που έχουν συμβιβαστεί, που έχουν υποταχθεί, που βάζουν στο κίνημα στόχους πάλης του μεγάλου κεφαλαίου. Μα είναι δυνατόν οι εργαζόμενοι να απεργούν για την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας που σημαίνει κερδοφορία? Αλλά να θεωρεί αυτό το αίτημα που βάζει η ΓΕΣΕ συνήθως, είναι σαν να λέει μειώστε μου, πώς το λένε, το μισθό μου, καταργήστε μου τα δικαιώματα. Άρα λοιπόν ο κάθε εργαζόμενος πρέπει να βάλει μπροστά τις δικές του ανάγκες. Είναι αυτός που παράγει τα πάντα και όχι τα παράσιτα που ιδιοποιούνται όλο αυτό το πλούτο που παράγουν οι εργαζόμενοι. Πρέπει να βάλουν μπροστά τις δικές τους ανάγκες. Αντιστρατεύεται αυτός ο στόχος, τον στόχο των κυβερνήσεων και του κεφαλαίου? Βεβαίως αντιστρατεύονται. Γι' αυτό λέμε ότι ο αγώνας θα πρέπει να είναι σε αυτή τη γραμμή της ρήξης με αυτή την πολιτική, της ανατροπής αυτής της βαρβαρότητας, και βεβαίως να πάει στη λογική των αναγκών και όχι του μικρότερου κακού. Γιατί δεν μπορεί να συνηθίζει ο κόσμος με τα ψίχουλα, δεν μπορεί να συνηθίζει ο κόσμος με ένα κόκαλο που δίνει η αστική τάξη, το κεφάλαιο μέσω των κυβερνήσεών του πολιτικού του προσωπικού στον κόσμο για να τον ξεγελάσει, και επειδή έχει κάνει πολλά πειράματα μέχρι τώρα, επειδή έχει
αν θέλετε, έχει δοκιμάσει και τη Νέα Δημοκρατία, δοκίμασε το ΠΑΣΟΚ, δοκίμασε τον ΣΥΡΙΖΑ και στη μορφή του την οπορτουνιστική, την διαχωριστική και τώρα που είναι σοσιαλδημοκρατική, δοκίμασε και άλλες εφεδρίες του συστήματος. Χρειάζεται λοιπόν εδώ οι εργαζόμενοι ταυτόχρονα με την ανασύνδεξη του κινήματος να ισχυροποιήσουν και το ΚΚΕ, γιατί είναι όρος, είναι προϋπόθεση, γιατί μόνο το ΚΚΕ σε αυτές τις συνθήκες οργάνωσε την πάλη των εργαζομένων και του λαού. Μόνο το ΚΚΕ με τα μέλη και τα στελέχη τα οποία είχαν θυσίες. Ποιοι ήταν αυτοί που απολύθηκαν στην κόντρα με την εργοδοσία, στην κόντρα με την κυβέρνηση. Πάλι κομμουνιστές ήταν. Όμως το ΚΚΕ δεν φύγεται θυσιών, αλλά όμως δεν είμαστε εμείς οι Ζωρό. Δεν μπορεί να μας αναθέτουν εμάς πώς το να λύσουμε τα προβλήματα. Τα προβλήματα θα λυθούν μαζί με την εργατική τάξη, μαζί με τον λαό. Γι' αυτό τους καλούμε σε συμπόρευση. Μάλιστα, σαφής. Και να το πω έτσι και σχηματικά, λαϊκά μου κάνετε και την καλύτερη πάσα για το τελευταίο ερώτημά μου πριν σας ευχαριστήσουμε θερμά και σας αποδεσμεύσουμε. Και έχει να κάνει το τελευταίο ερώτημά μου σε σχέση και με το κεντρικό επίπεδο, μιας και το κεντρικό πολιτικό επίπεδο, μιας και το 2019 είναι χρονιά εκλογών. Σε ακριβώς περίπου 3 μήνες έχουμε τις κάλπες για τις αυτοδιοικητικές εκλογές και τις ευρωεκλογές. Πολλοί λένε ότι θα υπάρξουν και εθνικές εκλογές στην ίδια ημερομηνία. Εν πάση περιπτώσει, οι εθνικές εκλογές θα γίνουν και αυτές αργά ή γρήγορα μέσα στο 19. Υπάρχει μια εξωτερήκευση των θέσεών σας όλο το τελευταίο διάστημα και μέσα από ανοιχτές εκδηλώσεις και δράσεις. Αν μπορούμε να σχηματοποιήσουμε σε 3-5 πράγματα έτσι, στο κομμάτι των προτάσεων και στο κομμάτι των συνθημάτων, την καμπάνια σας, ποια είναι αυτή, κύριε Κατσότη, εν όψη των εκλογικών αναμετρήσεων και ποιος είναι ο στόχος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας? Κύριε Ζούση, εμείς λέμε ότι οι εκλογές αυτές είναι σημαντικές όπως κάθε εκλογές. Δείχνουν το επίπεδο συνείδησης ενός κόσμου και τη χειραφέτησή του, αν θέλετε, από αυτά τα κόμματα του κεφαλαίου και τα πλαστά διλήμματα, τα τρομοκρατικά διλήμματα που του θέτουν. Εμείς λοιπόν λέμε ότι αν πράγματι ο λαός θέλει να γίνει ισχυρός, θα γίνει μέσα από την ισχυροποίηση του ΚΚΕ. Μέσα από την ισχυροποίηση της λαϊκής εισπύρωσης στις περιφέρειες και στους δήμους. Γιατί η μάχη είναι ενιαία και στις ευρωεκλογές και στις εκλογές και στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Βλέπετε ότι το σύστημα υπηρετείται από κάθε ένα μηχανισμό, έχει ενιαία αντίληψη. Μέσα από εκεί λοιπόν προχωρά όλη αυτή η αντιλαϊκή πολιτική, οι ιδιωτικοποιήσεις, οι χρηματοδοτήσεις, η ληστεία των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων, είτε με τη διπλή φορολογία και από το εξωτερικό προϋπολογισμό και στους δήμους, με τα δημοτικά τέλη, τους φόρους, όλη αυτή τη ληστεία που βλέπει να έχει ο λαός στο εισόδημά του. Από όλες τις πλευρές λοιπόν τα θύματα είναι οι εργαζόμενοι του λαός, για να μπορεί να υπηρετηθεί η ανάγκη του κεφαλαίου για την ανταγωνιστικότητά του. Και βέβαια στις ευρωεκλογές είναι γνωστό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι αυτή που λένε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αλλάζει, δεν γίνεται καλύτερη, θα γίνεται πάντα χειρότερη, γιατί ακριβώς εκπροσωπεί σε αυτές τις συνθήκες τους μεγάλες αντιθέσεις, τους ανταγωνισμούς μεταξύ του κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι ένας πόλος υπεριαλιστικός, με τους Αμερικάνους από τη μία, τους Ρώσους από την άλλη, την Κίνα από την άλλη, και βέβαια τα θύματα είναι οι εργαζόμενοι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Αμερική και στη Ρωσία, για να μπορέσουν τα μονοπόλια αυτά να διευρύνουν την κερδοφορία τους, την κυριαρχία τους, να επεκτείνουν τις αγορές τους. Οι εργαζόμενοι και ο λαός λοιπόν πρέπει να αποφασίσουν. Δεν μπορεί να επιλέξουν ούτε υπηρεσιακό κέντρο, ούτε την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε το ΝΑΤΟ, ούτε κανέναν άλλον. Και η ελπίδα βρίσκεται στην πάλη τους. Η ελπίδα βρίσκεται στην ενίσχυση του ΚΚΕ. Μόνο έτσι ο λαός θα είναι ισχυρός. Αλλιώς, να ξέρετε, όταν ο εργαζόμενος του πάνε τη σύνταξη στα 500 ευρώ και δίνει και την ψήφο του σε αυτές τις δυνάμεις, τότε δεν μπορεί να περιμένει να αυξηθεί η σύνταξη, θα πάει παρακάτω. Όταν ο εργαζόμενος σήμερα ζει αυτή την κόλαση, την εργασιακή κόλαση, με αμοιβές ισχνές,
με εργασιακά δικαιώματα καταργημένα και δίνει και την ψήφο τους αυτές τις δυνάμεις που υπηρετούν ακριβώς τους εργοδότες, τους δυνάστες τους, τότε πρέπει να περιμένουν ότι η ζωή τους θα χειροτερέψει. Μάλιστα. Μόνο λοιπόν με όλες τις διαφορές που μπορεί να έχουν με το ΚΚΕ πρέπει να ενισχύσουν το ΚΚΕ, γιατί είναι η μόνη δύναμη που θα δώσει δύναμη τον δικό τους αγώνα, αισιοδοξία για τη ζωή τους και στην προοπτική τους. Μάλιστα. Σε αυτό το σημείο, κύριε Κατσότη, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την συζήτηση που είχαμε και τη συνομιλία. Νομίζω ότι θα μας δοθεί και στο μέλλον η δυνατότητα να ξαναεπικοινωνήσουμε. Και τιμούν σε όλους τους συμπολίτες, τους συμπατριώτες. Να είστε καλά. Καλημέρα. Να είστε καλά και εσείς. Γεια σας. Καλημέρα.